Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του Λίμπερο 107 και 4. Όσοι δεν ήσασταν ήδη εδώ από πρωί ή αργότερα, Κωνσταντζάρο στο μικρόφωνο. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 2. Σε μέρες που δεν θες απλά να κάνεις εκπομπή. Όμως, η αμέσως επόμενη σκέψη είναι αυτό που το έχουμε κάνει πράξη 21 χρόνια, όχι. Μαζί και στις χαρές και στις λύπες. Μαζί με τον ακροατή σου, μαζί με το φίλο σου, μαζί με την παρέα σου. Όχι μόνο στις φιέστες και στο πανηγύρι, όχι μόνο στο τζουμ τριαλαριλαλό, όχι μόνο στα πρωταθλήματα, στα κύπελα, τα αίτητα, τα σερί, όχι μόνο στη χαρά και στο πανηγύρι, αλλά και στη στεναχώρια και στην πίκρα που θα την πιεις μέχρι το κατακάθι, το ποτήρι όλο. Έτσι είναι σήμερα η μέρα, από χθες το βράδυ δηλαδή. Τα πολυαναλύσαμε το πρωί. Θα μου πεις, δεν φταίμε σε τίποτα εμείς που είμαστε μόνο μεσημέρι και σ' ακούμε. Ναι, αλλά παιδιά, δεν μπορούμε να λέμε πάλι τα ίδια. Ούτως ή άλλως, αυτό που τώρα ενδιαφέρει είναι η επόμενη μέρα. Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Με ή χωρίς αυτόν τον προπονητή, με ή χωρίς κάποιους παίχτες, με τι ηθικό, με τι δυνάμεις, με τι όρεξη, με τι κίνητρο. Η δεύτερη θέση είναι το μόνο που απέμεινε στον ΠΑΟΚ, το μόνο που απέμεινε στην ομάδα μας. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, 2 και 11, εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί έγινε αλλαγή ο Τζόλης. Έτσι το λέω αυτό, πολλά είπαμε το πρωί, απλά το λέω αυτό τώρα έτσι. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσετε εσείς. Μετά τις 2:30-3:25 έχουμε τηλεφωνικό ραντεβού με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Πάρα πολλά έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα, πολλά και σοβαρά, για το χθεσινό αγώνα, για τους χθεσινούς αγώνες. Πάμε όμως να δώσουμε το λόγο σε εσάς, όσοι δεν προλάβετε το πρωί, όσοι θέλετε να τα ξαναπείτε ή όσοι θέλετε να επικοινωνήστε μαζί μας. 2310-287-888. Να πω πριν πάω στις γραμμές ότι χορηγός εκπομπής είναι ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό, με υπέροχα, με καταπληκτικά πράγματα και σε κινητό και σε τάμπλετ και σε ψυγείο και σε πλυντήριο και σε τηλεοράση, τα πάντα, όλα. Μπουκάρετε, λέτε ότι είμαι ακροατής του Κωστή, ότι άκουσα τη διαφήμιση και ήρθα. Μπουκάρετε και έχετε εξαιρετικές τιμές, φοβερή αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση. Το ίδιο στο Αιγαίο, τις 2 μαγαζάρες, τα 2 πρότυπα ιχθυοπολία, με χώρο παραίστικου μαζεδοπολίου, με εξαιρετικά φρεσκότατα υπέροχα θαλασσινά, και στο Δικητήριο 214.000 Δηλιβεριά και στο Ρόκαστρο 69-56-66. Γραμμές ανοιχτές, 2310-287-888. Το λέω για τους μεσημβρινούς, γιατί οι πρωινοί το ξέρουν, ακόμα και στις δύσκολες μέρες, τις πικραμένες, ποτέ δεν σας κλείσαμε τα τηλέφωνα, ποτέ δεν αποφύγαμε να μιλήσουμε, γιατί το θεωρώ unfair. Και θεωρώ ότι δεν γίνεται πράξη το είμαστε μια παρέα μαζί σε όλα. Εύκολο να ανοίξει τις γραμμές, στις χαρούμενες μέρες, πανεύκολο. Άιντε πανηγύρι, χαμός. Το δύσκολο είναι σε μέρες σαν αυτές που σχηνοβατείς κιόλας, γιατί δεν ξέρεις και τι μπορεί να σου προκύψει, πώς μπορεί να ελέγξει την οργή του ή την, ξέρω εγώ, το θυμό του ή την απογοήτευσή του ο ακροατής. Αλλά εδώ είμαστε. Γι' αυτό είμαστε. Γι' αυτό λέγεται Λίμπερο, γιατί είναι το ελεύθερο ραδιόφωνο. Πάμε! Γεια σας! Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Καλησπέρα. Εδώ ο Γιώργος Κιθαρίστας. Καλώς τον, ναι! Καλώς τον Κιθαρίστα! Λοιπόν, είχαμε μιλήσει πριν μερικές μέρες για το θέμα του Φερέιρα. Βασικά είμαστε όλοι πολύ στεναχωρημένοι, αλλά πρέπει να είμαστε και ψύχρεμοι. Καλά, δεν νομίζω ότι κανένας έσκησε τα ρούχα του. Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Μ' άρεσε αυτό που είπες και με έδωσε την αφορμή να. Μα φυσικά. Να πω κάτι, συγγνώμη, πολύ, πολύ σύντομα. Φυσικά. Ότι φυσικά. Η μεγάλη ομάδα φαίνεται φυσικά και στις χάρες, που δεν χάνει τον έλεγχο, ας πούμε, και πέφτει σε μια παραζάλη για μια πενταετία από μια επιτυχία.
φαίνεται και από την αποτυχία πώς τη διαχειρίζεται και το κυριότερο, πώς διορθώνει αυτά που την έφεραν μέχρι εκεί για να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Αυτό. Και όπως λέει και ένας, όπως λέει και ένας φίλος μου, χαβαλέ, λέει, Κωστή, εγώ δεν κάνω, λέει, ποτέ, λέει, τα ίδια λάθη. Κάνω καινούρια. Έτσι. Λοιπόν, σε ακούω τώρα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είμαι υπέρ της απομάκρυνσης του Φερέιρα εδώ και καιρό. Και είχα μιλήσει τότε μαζί σου πάλι με επιχειρήματα, είχα στηρίξει την... ότι η ομάδα, εφόσον έχει στόχους και είναι ακόμα μέσα σε αυτούς και δεν τσουλάει το πράγμα, για να μην χάσει τους στόχους, επειδή δεν είναι κυλοφελές ίδρυμα, φυσικά, θα έπρεπε να αλλάξει προπονητή για να πάρει κάτι καλύτερο τους παίκτες, να μείνει στους στόχους. Δεν δε θυμάμαι τι είπα, αλλά δεν νομίζω, δεν νομίζω να σκίστηκα για να διαφωνήσω μαζί σου. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα χάσαμε τον πρώτο στόχο και ακόμα το συζητάμε. Απλά αυτό που δεν πρέπει, που λαμβάνουν όλοι υπόψη, είναι η αποζημίωση του Φερέιρα σαν αποτρεπτικό της αλλαγής του, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη ότι αν δεν βγούμε δεύτεροι να πάρουμε έστω τα 5 εκατομμύρια της πρόκρισης του Champions League, είναι πολύ περισσότερα λεφτά παραπάνω από το να χάσουμε και αυτόν τον στόχο για αυτόν τον προπονητή που δεν ταιριάζει με την ομάδα μας. Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή υπάρχει και η ομάδα. Η ομάδα δεν είναι για τον προπονητή και για τον παίκτη. Φυσικά. Είναι για το λαό. Φυσικά. Είναι για να πάρει ωφέλη ο ιδιοκτήτης της. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν πρέπει να δούμε το σωστό. Και θέλω να κλείσω ένα ακόμα. Να πω κάτι σχόλιο πάνω σε αυτό που λες. Αμέσως θα μου πεις. Δεν θυμάμαι αν το είχα πει σε εσένα ή σε άλλον ακροατή. Διακυβεύεις για τα 2 εκατομμύρια που πιθανόν να γλιτώσεις να χάσεις τα 30 της επόμενης χρονιάς. Δηλαδή, γιατί το budget πάνω κάτω έτσι αλλιώς εκείνες. Τα 30 είναι έτσι του χρόνου. Άρα, για να σώσεις αυτά τα 2 εκατομμύρια, όποια είναι, διακυβεύεις. Το βάζεις σε κίνδυνο, θέτεις σε αμφισβήτηση την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι το ερώτημα. Φυσικά, επίσης, αν πρόκειται να αλλάξουμε 10 παίχτες, καταστραφήκαμε. Ναι, ναι. Επειδή δεν πηγαίνει το σύστημα σε αυτό το προπονητή. Τέλος πάντων. Πες μου αυτό που ήθελες. Το τελευταίο που θα πω για να κλείσω είναι ότι πολλές φορές μαθαίνουμε και από τον αντίπαλο. Βέβαια αυτό που θα πω δεν συμφωνώ απόλυτα σε αυτό ακριβώς, αλλά βλέπαμε τον Ολυμπιακό στα παλιά χρόνια επί Κόκαλη που ήξερε μπάλα σαν παράγοντας. Με το που στράβωναν 2-3 αποτελέσματα και ρίσκαρε το πρωτάθλημα, το τίτλο, το δεν ξέρω, κατευθείαν, άλλαζε τον προπονητή, κατευθείαν, ούτε το σκεφτόταν και ούτε ενδιέφερε και κανέναν ο προπονητής. Κοιτούσαν όλοι ότι έχω τους παιχταράδες μου, το Ριβάλντο κτλ. Κτλ. Και έτσι, ας πούμε, παραμέναν στο στόχο του πρωταθλήματος γιατί ταρακουνιόταν όλοι. Δεν διαφωνώ. Με μια υποσημείωση όμως. Με μια υποσημείωση που είναι ένας αστερίσκος που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο καινούριος που ερχόταν, όπως και αν λεγόταν, είτε ήταν μαθητευόμενος μάγος, είτε ο Λεμονής, είτε ο Σεγκούρα ή δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς, είχε όλες τις αβάντες για να κάνει ένα ωραίο σερί με τη διαιτησία τακτοποιημένη, με τα σφυρίγματα, με τα πεσήματα του Γιαννακόπουλου, του Αλεξανδρή, του ξέρω εγώ Χίτουψη. Κατάλαβες. Δηλαδή ακόμα το σύστημά του. Ότι... Ναι, το έκανε δεν μεν. Το ρίσκαρε, δεν το ρίσκαρε. Δεν το ρίσκαρε, αλλά ήταν. Είχε πρώτα τους στόχους, πρώτα τους τίτλους. Και διαφωνώ. Μετά να φτιάξει το όνομα του προπονητή. Δεν διαφωνώ. Είχε όμως. Καβατζωμένος ήταν από παντού και είχε τακτοποιημένα όλα όσα αφορούσαν στο περιβάλλον του καινούριου. Αυτό πρέπει να το βάλουμε μέσα στην υποζημίωση. Πήγαινε εκ του ασφαλούς. Κατάλαβε, δηλαδή θα γίνει 0-0. Χρουτ, πάρ' το σφυριγματάκι. Να, νίκες ο καινούριο. Σερί, δεύτερη νίκη. Τρίτη νίκη σερί. 3-6-18. Αμέσως κατάλαβες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, δεν είναι ποδοσφαιρικό αυτό που λέμε. Δεν είναι σωστό ποδοσφαιρικά. Ναι, αλλά υπάρχει. Απλά εμείς πάμε στην υπερβολή του. Δηλαδή να στηρίξουμε κάτι το οποίο. Ας πούμε, αν κερδίζαμε, λέγαμε χρόνο, επειδή θα έχουμε τον ίδιο προπονητή δεύτερη χρονιά, πάλι τον χάνουμε γιατί πρέπει να κάνει κάτι άλλο του χρόνου. Δεν ταιριάζει αυτό φέτος. Να σου πω μια αλήθεια. Αν δεν ήταν το financial fair play, εγώ ξέρω ότι αν δεν ξέρω αν είσαι παλιός ακροατής, αν δεν μιλάω, είμαι. Βουλώνω. Δηλαδή, πραγματικά δεν το παίζω ειδήμονας. Αυτό που θα σου πω όμως το πιστεύω ακράδαντα. Αν δεν ήταν το financial fair play, η δαμόκλειο σπάθη που κρέμεται πραγματικά πάνω από το κεφάλι μας, γιατί κάναμε πολύ μεγάλα λάθη και σπατάλες στο παρελθόν. Αν δεν ήταν αυτό, ο προπονητής θα είχε φύγει ήδη εδώ και πολύ καιρό, αδερφέ. Όχι τώρα, χθες, θα είχε φύγει εδώ και πολύ καιρό. Απλά, εκεί που πας και σου λένε τι βγάζεις, τι δίνεις, τα λέω μπακαλίστικα. Ισολογισμός. Ναι. Πόσα βγάζεις, αγόρι μου, πόσα βάζεις για να μην επιτρέψουν στον κάθε Αμπράμοβιτς, στον κάθε Ριμπομπλόβλεφ, πώς το λένε αυτόν, να πηγαίνει στον κάθε Σεΐχη και να δίνει δισεκατομμύρια. Ναι. Το κάναν αυτό, γι' αυτό έγινε. Τι σου λέει λοιπόν, βγάζεις 5, βάζεις 10, όχι φίλε. Θα τα φέρεις ίσα βάρκα, ίσα πανί. Λοιπόν, αν και δεν υπήρχε αυτό, αυτό θα είχε φύγει. Ναι.
Τα είχε φύγει, αδερφέ. Αυτό. Κλείνω εκπομπή, έκανα. Χάρηκα που σε άκουσα, τα λέμε. Να σε καλά, να σε καλά. Τι να κάνω, μιλάμε για πάλι, σας αφήνω και εσάς, μιλάμε κιόλας και μαζί. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα, Κωστέ. Καλώς τον. Γεια σου, Δημητράκη. Έλα. Έλα, Δημήτρη μου. Δεν ξεκινάμε με το παραδοσιακό, το ποιος αυτός. Τι να κάνουμε. Γιατί και εσύ είσαι πικραμένος και εμείς. Τι να κάνουμε. Ναι. Μαύρη ήταν η νύχτα σήμερα. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Μου λέει ο Αριανός φίλος, λέει: εγώ δικαιούμαι να είμαι πιο πικραμένος από σένα. Και βεβαίως έχει δίκιο. Μου λέει: γιατί εσύ είχες τίτλους τα τελευταία χρόνια και χάρηκες, πρώτον. Και δεύτερον, ο τρόπος που έγινε. Γιατί λέει για 30 δευτερόλεπτα και του είπα αυτό που είπα και το πρωί, Δημήτρη, στην εκπομπή. Όταν έχεις 30 δεύτερα για να πας σε ένα τελικό, προηγείσαι 2-0 και μάλιστα έχεις βάλει το δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις, την τρως τη ρουφιάνα την μπάλα! Την καταπίνεις, κάνεις την έγκυο! Πέφτεις κάτω και σπαρταράς σαν το ψάρι έξω από το νερό, δεν ξέρω τι κάνεις, φίλε. Βρίσκεις έναν τρόπο να μην μπορέσει ποτέ ο άλλος να κάνει μία επίθεση ακόμα. Χωρίς να το παίζει ο προπονητής. Έτσι λέω. Τέλος πάντων, και εγώ δεν μπορώ να μιλήσω σαν προπονητής, απλά θέλω να πω. Συγχαρητήρια στους παίκτες. Παίξα. Σ' ακούω πολύ συγκινημένο και το καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει. Κοίταξε, οι ομάδες δεν τελειώνουν σε μία πρόκριση. Το ξέρεις. Η ομάδα σου υπήρχε και πριν από αυτό, θα υπάρχει και μετά από αυτό και δεν θέλω να στενοχωριέσαι. Είναι μέσα, αυτά είναι μέσα στην... Μακάρι τα προβλήματά μας και οι στεναχώριες μας να έχουν να κάνουν μόνο με την μπάλα και με τις ομάδες μας. Δημήτρη, αυτό θέλω να σου πω. Σε ακούω στεναχωρημένο και δεν θέλω, εντάξει. Εγώ ξέρω ότι. Αλλά έχω μάθει κάτι για. Εχθές βγήκε μια ιατρική απόφαση υγείας για τον πατέρα μου που γι' αυτό με. Άλλο αυτό. Άλλο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Αν χρειαστείς αίμα να μας πεις, να σου δώσουμε από την τράπεζά μας. Έτσι, από την τράπεζα αίματος που έχουμε σαν αθλητήρι. Σε πολύ λίγο διάστημα θα τακτοποιηθεί. Ό,τι χρειαστείς, να μας πεις. Εντάξει, Δημήτρη. Και εύχομαι να πάνε όλα. Εύχομαι να είναι κάτι υπεραστικό, φίλε μου. Θα δούμε. Εύχομαι συγχαρητήρια στους παίκτες και στο τεχνικό επιτελείο με αυτό που έκαναν. Έφτασαν μέχρι αυτό που έφτασαν. Αυτό το ρόσταρ είχαν. Ό,τι μπορούσαν να κάνανε. Να σου πω κάτι που μου έκανε εμένα χείριστη εντύπωση. Εγώ δεν ούτε συναναστρέφομαι με τον Άρη, ούτε είναι η θεματολογία μου. Ούτε ποτέ δεν πάτησα επάνω εκεί για να κάνω ακροματικότητα. Έτσι. Μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση ο τρόπος που έβριζε ο Δημητριάδης, ο Βασίλης, ένα παιδί που είναι μεγαλωμένο εδώ, από εδώ ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος και από τις ακαδημίες του Άρη, χρόνια εδώ τον τίμησε ο κόσμος σου και ο λαός σου και χθες συμπεριφέρθηκε όχι απλά με απρέπεια, μου έκανε πάρα πολύ άσχημη εντύπωση, φίλε, πως... αντέδρασε στον γκολ και πώς έβριζε. Αγαπητέ μου φίλε, αυτά τα βλέπεις σε πολλούς ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι από εκεί όταν τους προπονούν τους ποδοσφαιριστές, αυτούς τους μικρούς, οι προπονητές, αυτοί που υπάρχουν είναι δίπλα τους. Εάν δεν είναι και 5 ψυχολόγοι να νιώσουν οι παίκτες ότι... την ευγελή αθλητική άμυλα. Ναι. Αν είναι ο προπονητής σάπιος, είναι σάπιο και το παιδί. Έγινε, Δημήτρη μου. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Τώρα, το πώς θα προοδεύσει αυτό το παιδί με αυτή τη συμπεριφορά, κακό δικό. Εντάξει, του, τώρα τι να προοδεύσει, αυτό τι παιδί, αυτός είναι 60 χρονών. Και το γονιόν του, κακό. Ναι. Δηλαδή εγώ τώρα μαζί με τον Θανάση, τον γιο μου, που πηγαίνουμε στο Μέγα Αλέξιο, στο μπάσκετ εκεί πέρα, όλοι μας είμαστε μια γροθιά εκεί πέρα, μιλάμε, κάνουμε, ράνουμε τα παιδιά μας. Μα έτσι πρέπει ρε φίλε, έτσι πρέπει. Τι να κάτσω δηλαδή εγώ τώρα να κάτσω να σκοτωθώ μαζί σου ή να βάλω το γιο μου να βρίζει τον άλλον. Μα είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα, αυτά είναι ντροπή. Γι' αυτό έχει κατατεθεί και το ελληνικό ποδόσφαιρο και το ελληνικό μπάσκετ. Να μην λέμε, να μην ξεχνάμε και τον μπάσκετ. Ναι. Εντάξει, δεν θέλω να στενοχωριέσαι. Έχει το νου σου στον μπαμπά να πάνε όλα καλά. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό αγόρι μου. Και άστα τα άλλα είναι δεύτερα φίλε. Η μπάλα είναι το πιο σημαντικό ασήμαντο πράγμα στη ζωή. Το πιο σημαντικό δεύτερο πράγμα. Πρώτα είναι τα άλλα. Εντάξει αγόρι μου. Άντε μη στενοχωριέσαι Δημητράκη. Σε παρακαλώ. Άντε αδερφέ μου. Άντε, να σε καλά, να σε καλά. Παιδιά, αυτά έχει.
Είπα και το πρωί οι καψούρες. Είτε η καψούρα λέγεται ΠΑΟΚ όπως είναι η δική μας, είτε του Δημήτρη που είναι ο Άρης, είτε του Αλνού που είναι ξέρω εγώ ο Ηρακλής. Ο Ηρακλειδέας δηλαδή, που περνάει όλο αυτό το λούκι τόσους μήνες. Απλά δείχνεις κατανόηση και σεβασμό. Και ποτέ δεν μου άρεσε πάντα να πατάω πάνω στο άλλο στεναχώρια. Και το ξέρετε, μετά από δικές μας μεγάλες επιτυχίες και μετά από μεγάλα, ξέρω εγώ, άσχημα βράδια των αντιπάλων. Όταν ο άλλος είναι κάτω, δεν είναι ωραίο να τον πατάς εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Θέλω να είναι δυνατός ο άλλος, εγώ να είμαι πιο δυνατός να τον κερδίζω και να τον τρελαίνω, να τον πρένω πυρηνοκορδέλα. Όταν ο άλλος είναι πονεμένος, δεν είναι ωραίο. Θα μου πεις, αν ο Άρης περνούσε χθες και δεν περνούσαμε εμείς, θα περνούσαμε το βίο τον αβίωτο. Έτσι. Δεν το συζητάω, αλλά οκ. Okay. Ο καθένας έχει το σκεπτικό του και την οτροπία του. Πάμε. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Γεια και χαρά και πάλι Κωνσταντίνε. Καλώς τον φιλάρετο. Καλώς τον. Κωνσταντίνε, η ερώτησή σου για μένα έχει απάντηση. Τι ρώτησα, δεν θυμάμαι. Ο Τζόλης όταν βγήκε. Α, ναι. Μπήκε ο Ροτρίγκο, ναι. Ναι. Αυτός λοιπόν ουσιαστικά βγήκε ένας επιθετικός και μπήκε ένας αμυντικός. Όσο επιθετικός μπορεί να είναι ένας αμυντικός. Ναι. Δείχνει καθαρά λοιπόν ότι το ότι γυρίσαμε πίσω στο δεύτερο ημίχρονο το επιβράβευσε με το να βγάλει έναν επιθετικό και να βάλει έναν αμυντικό. Ναι. Πριν φάμε γκολ. Και το σημαντικότερο, όταν φάγαμε τον γκολ, το φάγαμε από αυτή τη μεριά με αμαρκάριστο επιθετικό που ουσιαστικά οι δύο που ήταν από την πλευρά αυτή ήταν αμυντικοί και δεν ήταν εκεί. Ένα σου λέω. Άρα πανηγύριζαν όλοι. Όλοι πανηγύριζαν. Το όμαθα αυτό, είναι άχαστη πηγή. Από δικό μας άνθρωπο που ταξίδεψε για να περιγράψει, τέλος πάντων για ειδησιογραφικούς λόγους. Πανηγύριζαν όλοι όταν έγινε αλλαγή ο Τζόλης. Αυτό. Εμένα μου δείχνει έλλειψη σχέδιου. Για το Λιμνιό μπορώ να το δικαιολογήσω, γιατί είχε κουραστεί πάρα πολύ, γιατί είναι σε κακό φεγγάρι ο Λιμνιός εδώ και καιρό, γιατί είχε την κάρτα και φλέρταρε με κόκκινη. Έτσι, για τον Τζόλι που έκανε κουδούνι και γιογιό τον Τσιμίκα των 20 εκατομμυρίων και είχε μονίμως χάσει το τόπι ο Τσιμίκας, δεν δικαιολογώ. Είναι λάθος. Όπως και για τον Νεσίτη που τον έβγαλε, γιατί κρατούσε όλο το κέντρο. Είχε κίτρινη κάρτα. Εντάξει, δικαιολογείται ο Νεσίτη, είχε κίτρινη. Αλλά όπως και να έχει, σε αυτή τη διαδικασία δεν βάζεις αργούς παίκτες, εκτός από το στόχο, ο οποίος πραγματικά είναι πάρα πολύ, δείχνει φοβερή διάθεση να παίξει μπάλα. Άλλο δηλαδή, μεγάλο λάθος του Φερέιρα. Αυτό με εντυπωσίασε, το βλέπω τον άνθρωπο και αφού δεν έχουμε πια ούτε Μίσιτς, δεν έχουμε ούτε Πέλκα, δεν έχουμε ούτε Βιερίνια. Ακριβώς, μόνο τα στημένα του. Μπορεί να μοιράσει παλιές. Και αυτό, και οι παλιές του που είναι 40 και 30 μέτρα με διαβήτη, αλλά και τα στημένα που μπορούν να σου πάρουν το μάτς, φιλάρετε. Τα κόρνερ του και τα φάουλ του, δες λίγο πώς πηγαίνει η μπάλα στο κεφάλι του Βαρέλα, εκεί μέσα, είτε σε πλάτη, είτε σε δικό μας, είτε σε αντίπαλο, είναι κίνδυνος θάνατος αυτά τα χτυπήματα, δυνατά και φαλτσαριστά. Εμένα μου κακοφάνηκε πολύ για το παιδί, γιατί πραγματικά συγχαρητήρια για τον τρόπο που στάθηκε μέσα στο, πήρε το βάπτισμα του πυρός δηλαδή. Και πραγματικά αυτό πρέπει να το συνεχίσει με όσο το δυνατόν, με τριμμένα λόγια και καλή προσπάθεια. Έτσι, φιλάρετε μου. Όμως, αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι δεν ενδιαφέρεται για καμιά καριέρα κανένας παίκτη. Τον βγάζει και τον βάζει όποτε θέλει και δεν νοιάζεται, ρε αδερφέ. Τι να ενδιαφέρεται, φίλε. Το ξέρει ότι δεν έχει μέλλον εδώ. Το βλέπει και ο ίδιος, το φωνάζει με κάθε τρόπο. Τι να λέμε δεν τώρα. Έχει σημασία, έχει μια καριέρα και αυτός να υποστηρίξει. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Στον επόμενο τι θα δείξει. Στον Τζόλι, ξέρεις τι μου άρεσε, φίλε. Πέρα από το ότι είδα τρίπλα, είδα θράσος ποδοσφαιρικό, είδα ότι ξεπέρασε ένα γρήγορο μουδιασματάκι στην αρχή που δεν του βγήκαν μια-δυο πάσες, έκανε δυο λαθάκια. Τώρα λέω να δω. Περίμενα να δω. Α, φτάθηκε. Όχι μόνο τον έκανε γιογιό τον Τσιμίκα, αλλά στη φάση που πάει ο Τσιμίκας να του κάνει μαγκές και μανούρες και αυτά, τι κάνει απλά. Ένα χαμογελάκι, εκεί μου θύμισε τόσο Γκαρσία εκεί, λέω αυτό είναι πραγματικά ορμήνια Γκαρσία, είναι συμβουλή σαν να βλέπω τον Παύλο. Του χαμογέλασε, αυτό, μπράβο ρε φιλάρετε, όπως το λες, του χαμογέλασε ειρωνικά και άντρε φύγε, άντρε από εδώ ρε που σε έχω κάνει κουδούνι, σε πέταξα σπινακίδες, αριστερό μπακ των 30 εκατομμυρίων, τάκ, χαμογελάκι και φεύγω. Εκεί το χάρηκα φίλε και είδα ότι
Πραγματικά κατάλαβα τι γίνεται στην ΚΑΠΑ 19. Εκείνη τη στιγμή. Γεια και χαρά. Γεια σου, φιλαρέτε μου. Όλα ας πάνε καλύτερα, γιατί πραγματικά ταξίζει. Αυτή η ομάδα ταξίζει. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Πάμε τις τρεις τελευταίες. Θερμή παράκληση, μην καλείτε άλλο. Για να πάμε στην ώρα μας, στο διάλειμμα. Χαίρετε. Καλησπέρα, Κωστή. Γεια σου, Στράτο. Καλώς τον. Λοιπόν, αρχικά να πούμε δύο πράγματα για το μάτς. Αν είναι οι ξένοι διαιτητές που έρχονται να είναι σαν το χτεσινό, καλύτερα ρε φίλε, βάλτε τον Παπαπέτρου, τουλάχιστον να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος φοβάται κανένα λευκό πόλο, φοβάται κανένα, καμιά ιστορία τέτοια, ότι πιέζεται, ότι κάνει, ότι ράνει. Ρουκ ζουκ εχθές, έτσι, η είσοδος του Φουρτούνη είναι... Άσε την είσοδο. Εγώ κατάλαβα τι παίζεται σε τρεις φάσεις. Ναι. Μία ήταν η κίτρινη κάρτα που έβγαλε στον Νίκασον για καθυστέρηση. Γιατί είναι κάποια πράγματα, εγώ που παρατηρώ τους διαιτητές, που όταν τα προσέχεις, σου κάνουν εντύπωση. Έδωσε κίτρινη κάρτα στον Νίκασον, στο στόπερ σου, γιατί καθυστέρησε 3 δευτερόλεπτα να εκτελέσει το φάουλ και με το που έβαλε τον γκολ Ολυμπιακός εκτελούσαν πλάγιο ένα 1,5 λεπτό οι παίκτες του Ολυμπιακού και δεν έβγαλε ούτε μια κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση. Το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν η ίδια φάση στο χώρο του κέντρου. Δεν δίνει φάουλ στον ΠΑΟ και φεύγει ο Ολυμπιακός στην κόντρα και έρχεται ο άλλος στον σπρώχνει τον άλλο και δίνει φάουλ και πάει ο Καντουρί και διαμαρτύρεται και του λέει μας κοροϊδεύεις. Ναι. Και η τρίτη, τελευταία, εκεί που κατάλαβα πόσο ανεκδίκητος είναι η κόκκινη που χαρίζει τον Τσιμίκα, φίλε. Που πηγαίνει ο Τσιμίκας και τραβάει μια μπουνιά στον Μπίσεσβαρ με τον Αγκώνα. Ωραία. Μήπως ήταν ο Μπουχαλάκης. Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ νόμιζα του Μπουχαλάκη η αγωνιά. Δεν τον απέβαλε, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο δεν του βγάλε την κόκκινη. Ναι. Για ποιο, να μην του χαλάσει τα νούμερα. Ναι. Δεν ήταν. Δηλαδή την κόκκινη στον Καντουρί γιατί την έβγαλες τη δεύτερη κίτρινη. Ναι. Ο Τσιμίκας δεν έπρεπε να πάρει. Μήπως γιατί θα του χαλάσουμε τα νούμερα. Και θα έχει ο αμυντικός ο αριστερός μπακ θα έχει κόκκινη κάρτα στο ενεργητικό του. Θα έχει ένα τραγικό παιχνίδι και μία αποβολή. Έτσι. Κατάλαβες. Λοιπόν, ναι. Ήταν ανεκδίγητος ο διαιτητής. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι από το μάτς του Βόλου και μετά ο Ολυμπιακός κάνει ό,τι θέλει στην κυριολεξία. Όχι μόνο με τις πλάτες της κυβέρνησης αλλά και με τις πλάτες της UEFA. Δηλαδή πλέον ανοιχτά έρχονται οι διαιτητές και τους λένε πώς θα σφυρίζουν. Εγώ είμαι 100% σίγουρος. Και το κλείνω εκεί το θέμα. Και ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Ναι. Για να το πιάσω αυτό που λες και να βάλω και μια δική μου ας πούμε πινελιά. Θεωρώ ότι οι τραγικές διαιτησίες του Άγγλου στα προκριματικά το Champions League, το είχα πει και τότε, μόνο τυχαίες δεν ήταν. Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Όλοι την έχουν δεν μου το βγάζεις. Δουλειά, ότι θα έδινε και τέταρτο πέναλτι και πέμπτο και έκτο. Όσα χρειαζόταν, ρε παιδί. Βρε στο τέλος κερδίζεις φάουλ πάνω στη γραμμή που με ένα σουτ περνάω και δεν όσα το δίνει. Όσα χρειαζόταν θα έδινε. Ακόμα και να το βάζεις και αυτό, ακριβώς. Θα έδινε και άλλο πέναλτι μετά. Ούτε ανεμόμυλους βλέπουμε, ούτε δεν κοιτάμε τα δικά μας λάθη. Πρώτοι μας στην αυτοκριτική. Να σου πω δύο πράγματα για το. Για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Εμένα με στεναχωρεί ότι με κερδίζει ο Ολυμπιακός χωρίς να είναι καλύτερος από μένα. Αυτό με στεναχωρεί. Γιατί αν ήταν καλύτερη ομάδα, όπως κάποτε ας πούμε είχαμε και εμείς καλή ομάδα και ερχόταν ο Παναθηναϊκός της Ευρώπης και μας έκανε κουφέτο ξέρω εγώ σε δύο φάσεις και λέγαμε έργα μου τώρα, τι έγινε. Ναι. Πώς το χάσαμε αυτό το μάτς ας πούμε ή πώς μας κύλησε ο Παλία τώρα ενώ τον είχαμε πάρει σαν χταπότη. Και ένα τελευταίο, ποδοσφαιρικό καθαρά για την ομάδα τη δικιά μας. Ναι. Για να μην κρατάω όλη τη γραμμή. Ναι. Θα πρέπει στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ να κάτσουν λίγο να δουν το ρόστερ. Γιατί κοιτώντας το, εμένα μου πέσανε λίγο τα αυτιά και κάθομαι και σκέφτομαι ότι δεν μας κόβει καθόλου στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι ποιος. Ηλικιακά, χρηματικά, Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, πρόσεξε. Ναι. Έχεις δύο επιθετικούς, τον Άκομ και τον Ζεντέρσκι. Πόσο χρόνο είναι, 23 και 22. Πού είναι ο έμπειρος επιθετικός να τους πλησιώσει. Στο πάμε Κατάρ. Στα εξτρέμ. Πάμε στα εξτρέμ. Ναι. Πόσο χρόνο είναι ο Ζαμπά, 20. Πόσο χρόνο είναι ο Λιμιός, 22. Πόσο χρόνο είναι ο Λάμπρου, 22. Ναι. Πόσο χρόνο είναι ο Τζόλης, 18. 8. Πού είναι ο έμπειρος εξτρέμ της πλησίας. Ο Στοχ είναι ο έμπειρος εξτρέμ. Πούντος. Ναι, θέλω να σου πω ότι υπάρχει στο ρόστερ. Βρε, έπαιξε. Κι εγώ υπάρχω. Ναι. Και ο Καζατζίδης υπάρχει. Ναι.
Πολύ σοφό. Έτσι. Πάμε στα αμυντικά χαφ. Συντόμευσε, έχεις παρακαλώ, παίχτες. Κάνε επίλογο Στράτο μου, γιατί περιμένω. Αυτό για να κλείσω. Ναι. Έχεις τρεις παίχτες, τον Καντουρί, τον Μαουρίσιο, τον Εσίτη, ο οποίος είναι και ο Μίσιτ, τέσσερις, οι οποίοι υποτίθεται από τους τέσσερις αυτούς είναι θα πρέπει να είναι ο κορμός. Ωραία. Πού είναι οι νέοι παίχτες να τους πλαισιώσουν? Ναι. Πουθενά. Πας πίσω στα μπακ. Η μόνη θέση που είσαι πλήρης σε αυτό το κομμάτι, που έχεις και την εμπειρία και τον νιάτο, είναι τα στόπερ. Σε όλες τις άλλες θέσεις, δυστυχώς, υστερείς. Πρέπει να κάνεις πρέπει να αποφασίσουμε στην ομάδα, εάν θέλουμε να πάμε σε ένα μοτίβο με νέους ποδοσφαιριστές για να χτίσουμε ομάδα πενταετίας και να φέρουμε ένα προπονητή σαν τον Μπόλωνη, ας πούμε, ο οποίος θα κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά, ή αν μπορείς να φέρεις και τον Γκαρσία να τον κάνεις προπονητή, γιατί ξέρει όλους τους παίκτες αυτούς απ' έξω και να σαν τον Ίβιτς, τον Βλάνταν, μην τον αφήνεις απ' έξω. Φίλε, η καψούρα μου είναι ο Βλάνταν Ίβιτς. Εγώ, άμα μπορούσα να κάνω τη διαφορά, θα πήγαινε εγώ να τον φέρω. Απλά το σημειώνω, επειδή είπες 2-3 ονόματα και σου λέω βάλε και αυτόν μέσα. Έτσι. Εγώ σου λέω ότι για τον Ίβιτς, επειδή ξέρω ότι δεν πρόκειται να έρθει, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό δεν τον αναφέρω. Και μια κουβέντα ακόμα και να κλείσω. Δημήτρη Λιμιέ, αν είναι να κάνεις μουτσουνάκια, γιατί δεν σε δώσανε το Δεκέμβριο όταν ήρθε προσφορά για σένα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε καν μπορώ να τα ακούω αυτά. Τρελαίνομαι. Άστο, Στράτο, μου γυρίζουν τα μυαλά. Άκουσε με λίγο, Κωστή. Αν είναι να κάνεις μουτσουνάκια για αυτό το πράγμα και μετά τον Ιανουάριο να σέρνεσαι, καλό θα είναι να βρεις μια προσφορά και να φύγεις. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Έγινε, Στράτο, σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε. Αυτές οι τρεις που είναι μέσα. Εδώ έπεσε, ναι. Εδώ! Χαίρετε! Έλα, Στελάρα μου, έλα. Μετά το Στράτο είναι άχαστο, ρε φίλε. Ναι. Άλλος ένας είναι, μην παίρνετε, πρέπει να πάω σε διάλειμμα για να μιλήσουμε με Βασιλόπουλο. Όσον αφορά το Δημητριάδη και ένα ακόμα παράδειγμα Φασούλας, όσοι φεύγουν στην Αθήνα παλουτριώνει το χαρακτήρα τους. Τραγικό. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος για τον Άρη, ούτε θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά των Αριανών, έτσι ξεκάθαρα το ξέρετε. Έτσι. Απλά μου κάνει τόσο άσχημη εντύπωση. Γιατί αυτός εδώ, φίλε, όχι γαλουχήθηκε, όχι τον αγάπησαν, όχι για να έρχεσαι εδώ, γενικά όταν έρχεται κάποιος από κάτω και ξαφνικά έχει αλλάξει, όπως είπες, και ο Βασούλας και διάφοροι άλλοι. Έτσι. Είναι πολλά τα παραδείγματα, δυστυχώς, να μην τα λέμε, τώρα. Δεν είναι προσωπικό. Ο Τσιμίκας, διαβάσετε χείλη, τι έβρισε ο Τσιμίκας, τα διαβάσετε τα χείλη, για να μην λέω τώρα. Ναι, έτσι. Ο Τσιμίκας από τη Λευκώνα Σερών, πώς το λένε. Δίπλα το χωριό μου είναι. Κωστή, τον Τσιμίκα τον έκανε γιογιό και η τιμή του πήγε στα 10 εκατομμύρια. Και οι τάσεις θα είναι πτωτικές, άμα παίξουν ακόμα ένα παιχνίδι, θα είναι πτωτικές. Σωστό. Αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Δεν γίνεται ο άλλος ο προπονητής να έχει φάει τα αρισιακά του, πώς θα σταματήσει τον Τζόλι και εσύ δεν φίλε να του κάνεις αλλαγή, να το δίνεις στο πρόβλημά του. Φίλε, στο πιάτο. Δηλαδή, τον διευκολύνεις, αγόρι μου. Δεν υπάρχει. Τον διευκολύνεις. Αν μου έλεγες ποιος είναι ο τελευταίος που θα βγει από όλους, πέρα από αυτό σε ένα μηδέν, τελευταίο ποιον βγάζει σήμερα, τον Τζόλι, φίλε, τον βγάζω τελευταίο. Καταρχήν κρατούσε τον Τσιμίκα στην άμυνα, δεν μπορούσε να το κουνήσει Ρούπι και μόνο που τον κρατούσε εκεί για την ομάδα ήταν κέρδος. Και εσύ πας το κάνεις αλλαγή, ρε φίλε. Και παίρνεις 2 εκατομμύρια το χρόνο και χωρίς ντροπή κάθεσαι πάνω στο συμβόλαιο και το κλωσάς. Είναι δυνατό, ρε Κωστή, να πούμε. Έγινε, Στελάρα μου. Σε ευχαριστώ. Ακόμα τους κάνουν και 3 κλειστά συμβόλαια. Δηλαδή είναι αύριο περισσότερα. Ζήτα. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Έγινε, φίλε, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Ναι, γεια σας. Εδώ, ναι, χαίρετε. Ναι, τέλος. Πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω ότι ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης είναι ο χορηγός μας και το Αιγαίον Σαραγορά, 2 ηχθειοπολία, υπέροχα, και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Πάω σε διάλειμμα, γυρίζουμε για να μιλήσουμε εκτός απρόπτου με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε να θυμίσω ότι το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη και πάμε ευθύς αμέσως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο διευθυντής Φόρτσα, ο Κώστας Βασιλόπουλος. Χαίρετε! Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Είχαμε εχθές τον αγώνα για το κύπελο και θέλω την άποψή σου για αυτό που είδες. Θα θέλαμε το σχόλιο σου. Κοίταξε να δεις. Αυτό που είδαμε όλοι είναι μια επανάληψη του έργου που βλέπουμε στη διάρκεια της φετινής περίοδου. Ένας ΠΑΟΚ που σίγουρα με την απόδοσή του δεν σε ξεσηκώνει, αλλά με την απόδοσή του μπορούσε να πάρει καλύτερα αποτελέσματα, όπως μπορούσε να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα και χθες
κόντρα στον Ολυμπιακό. Ναι. Είδαμε μια ομάδα, να τα βάλουμε σε μια σειρά, με τρομερές ελλείψεις και με μεγάλα αγωνιστικά προβλήματα, έτσι. Με Αουγκούστο έξω, με Μίσιτς έξω, με Κρέσπο έξω, με Πέλκα έξω, με Βιερίνια έξω. Να στείνεται πάρα πολύ καλά από τον Φερέιρα που επέλεξε την τακτική του 4-3-3 να βάλει 3 χαφ για να αντιμετωπίσει την τριάδα των χαφ που έχει, που χρησιμοποιεί συνήθως ο Μάρτινς και δίνει ρυθμό. Το είχαμε πει, αν θυμάσαι χθες στην εκπομπή. Να μην κινδυνεύει καθόλου. Και όσο ο Γκέλης έπαιρνε αυτή την επίθεση, γιατί ξεκίνησε φοβερά τρακαρισμένος, να ανεβάζει απόδοση και να δείχνει τα δόντια του και στον Τζιμίκα και στον Ολυμπιακό. Yeah. Τελείωσε ένα ημίχρονο λοιπόν, εντελώς ακίνδυνο για τον ΠΑΟΚ και ιδιαίτερα επικίνδυνο για τον Ολυμπιακό. Yeah. Ξεκινάει ένα δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο ο Ολυμπιακός έχει σαφώς και λόγω της πίεσης για την πρόκληση μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι του, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και εκεί που λες ότι θα περάσει το χρονικό διάστημα της πίεσης του Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ θα ξαναβρει μια-δυο ευκαιρίες, έρχεται ο Φερέιρα και τριμίζει όλα. Στο 65. Ναι. Βγάζει τον Τζόλι, τον παίχτη που έχει κάνει τον Τζιμίκα να μην μπορεί να σηκωθεί από το αγωνιστικό χώρο. Ναι. Κάνει τρεις αλλαγές μαζεμένες, λάθος που έγιναν τρεις μαζεμένες, λάθος οι αλλαγές σαν αλλαγές και ψυχολογικά ΠΑΟΚ δείχνει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Mm-hmm. Εκεί νομίζω κρίθηκε το παιχνίδι και για να είμαι ειλικρινής κρίθηκε εκεί, κρίθηκε στην ατυχία που είχε ο Βαρέλα στην κεφαλιά την επέμβαση του ΣΑ και κρίθηκε και στην μεσολάθος τώρα. Για μένα λάθος δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο Βούλτσι του Παπαπέτρου. Ναι, βέβαια. Πετάξει το φορτίο μέσα ο Παπαπέτρου, είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός. Παίκτησε στον αγωνιστικό χώρο μετά από τραυματισμό. Εντολή δίνεται μόνο από τον διαιτητή από κανονισμό. Ναι, ναι. Με την κίνηση, την γνωστή. Ο Παπαπέτρου πετάει μέσα, ο Κάιπερς δεν αντιδρά. Ο Κάιπερς, ο οποίος χάρισε τη δεύτερη κίτρινη στο Μπουχαλάκι και ο Μάρτινς πολύ έξυπνα αμέσως τον έκανε αλλαγή, διότι διαπίστωσε ότι αργά ή γρήγορα η κόκκινη κάρτα θα ήταν θέμα χρόνου. Ναι. Έτσι, τώρα για τις αλυπίες, τα καπνογόνα, τον Τούς τον Παπαπέτρου, τα έσχη του Καραπαπά και όλων των υπολείπων στον πάγκο του ΠΑΟΚ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δεν τα σχολιάζω, τα αφήνω να σχολιάστε, γιατί εντάξει, πάνω κάτω. Αυτή ήταν, αυτή είναι και αυτή θα είναι, λέει η Νίκη Τσάρλη. Και ΠΑΟΚ είναι εκτός του τελικού, επαναλαμβάνω, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με την επανάληψη του ίδιου έργου. Όλη τη χρονιά βλέπουμε το ίδιο έργο. Όλη τη χρονιά βλέπουμε το ίδιο έργο. Χωρίς ο ΠΑΟΚ να είναι, να ικανοποιεί με την απόδοσή του, θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Δεν έχει τύχει. Χθες είχε τον Παπαπέτρου και τον Κάιπερς απέναντι. Είχε και τον ίδιο και τον προπονητή απέναντι. Χωρίς αυτό, για να κλείσω έτσι με ένα γενικό σχόλιο, να αθώνει κάποιους ποδοσφαιριστές, ναι, οι οποίοι δεν έχουν αντιληφθεί τις ευθύνες που έχουν στους ώμους τους σε σχέση με τα χρήματα, με τις χρηματικές τους απολαβές και με την πίστη που είχε στις δυνατότητές τους η ομάδα. Γιατί δεν είναι άμυροι ευθύνων, όχι όλοι. Δεν μπορώ να έχω παράπονα από κάποιους παίκτες. Δεν μπορώ να έχω παράπονα από τον Βαρέλα. Δεν μπορώ να έχω παράπονα από τον Ίγκανσον, που όντως κάνει λάθος. Είναι λάθος ο τρόπος με τον οποίο αμήνεται στη φάση που δέχεται ο Τα δίνουν όλα. Τα δίνουν όλα. Τα δίνουν όλα. Έχω παράπονο όμως από άλλους προσφυγιστές του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δεν έχουν δείξει την απαραίτητη. Κώστα, σε χάσαμε. Κώστα, σε χάσαμε. Κώστα. Κώστα, θερμή παράκληση, επειδή σε χάσαμε το σήμα και δεν ακούσαμε τι είπες, έχω όμως παράπονο από εκεί και μετά, αν έχεις την καλοσύνη να επαναλάβεις. Από αρκετούς ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων στο σύνολο σχεδόν της χρονιάς της. Ναι. Ξεκάθαρα. Δεν θέλω να πω σε όνομα. Εντάξει, ξέρουμε όλοι. Καταλαβαίνουμε. Ναι. Δηλαδή, για μένα η χρονιά δεν τελείωσε. Όσο και αν ακούγεται παράξενο,
η κατάκτηση της δεύτερης θέσης, το έχω πει χίλιες φορές, δεν θα σταματήσω να το λέω. Είναι στόχος για μένα που πρέπει να επιτευχθεί. Και μπορεί να επιτευχθεί. Να έχει ο ΠΑΟΚ δηλαδή εισιτήριο για τους προκληματικούς του Champions League. Φαντάζει πολύ δύσκολο να το εκμεταλλευτεί. Δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι ομάδα θα κάνει. Μπορεί να δημιουργηθεί μια πολύ καλή ομάδα και να τα καταφέρει. Ναι, ναι. Και θα έχει και μονά μάτς, Κώστα. Τα δύο πρώτα θα είναι μονά τα μάτς. Είναι ιδιαίτερο. Μονά, ναι, το έχουμε πει. Βέβαια. Είναι μεγάλο αβαντάζ για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Σε δύο μονά μάτς να πάει play-off Champions League. Ναι. Μα θα πει κάποιος αυτή η ομάδα μπορεί να περάσει από... Δεν θα είναι αυτή η ομάδα. Δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι χειρότερη. Ναι. Η ομάδα μπορεί να είναι χειρότερη που θα δημιουργηθεί. Μπορεί όμως να είναι και καλύτερη. Σωστά. Βέβαια. Να αφήσει πρίκα αυτή η ομάδα στην επόμενη που θα χτιστεί, γιατί κάποιοι θα παραμείνουν από όλους αυτούς. Δεν θα φύγουν όλοι. Να έχει πρίκα τη θέση αυτή, Κώστα. Αυτό που λέμε. Μάλιστα. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο, αν και εσύ θέλεις, στον Πιτσιρικά. Και όχι τόσο σε αυτό καθ' αυτόν τον Τζόλι. Απλά έχω την αίσθηση, Κώστα, ότι εχθές σε ένα τέτοιο ματς ειδικών συνθήκων και που η μπάλα είναι βαριά, είδαμε ένα δείγμα ίσως από αυτό που υπάρχει, όχι ίσως, βγάζω το ίσως, από αυτό που υπάρχει στις υποδομές. Και νομίζω ότι είναι το πιο ενθαρρυντικό, Κώστα. Δεν ξέρω εσύ πώς νιώθεις. Σου είπα και τη Δευτέρα. Ναι. Δεν συμφωνώ να γίνεται συζήτηση εγώ προσωπικά. Ναι. Είπα ότι έχω να πω για τον Τζόλι, δηλαδή δεν θα του κάνουμε καλό αυτού του παιδιού. Ναι. Για μένα ο Τζόλις θα είναι η αποκάλυψη στα επόμενα χρόνια. Ναι. Αν προσέχει κάποιος τη λέω, εσύ προσέχεις, δεν το είπα αυτό όταν με ρώτησες για άλλο ποδοσφαιριστή που πήγε φυσικά. Έκανε ένα ωραίο γκολ, μια ωραία φάση. Το θυμάμαι. Είναι το θυμάμαι. Άλλο, είναι άλλο ναι. πράγμα ο Τζόλις, ναι. είναι γέννημα θρέμα των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή ναι. χαμηλά την μπάλα και έχει ποδόσφαιρο, το μυαλό μας είναι το ποδόσφαιρο που θεμά αλλού και προχωράμε. Έτσι. Αυτό το παιδί έχει πολλά να δώσει. Μόλις πέρασε το τρακάρισμα των πρώτων λεπτών. Είδαμε τι έκανε. Ναι. Είδαμε τι έκανε. Έτσι. Ναι, ναι. Εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Στα 18 του χρόνια. Στα 18. Φαντάσου τι μπορεί να κάνει αυτό το παιδί μετά από μια προετοιμασία η οποία θα τον γεμίσει αυτοπεποίθηση και θα είναι ένα στέλεχος του ΠΑΟΚ για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Αλλά ξαναλέω. Δεν προσφέρουμε υπηρεσίες ούτε στον ΠΑΟΚ ούτε στον παίκτη. Ναι. Μιλώντας συνέχεια για αυτόν. Ναι. Δεκτό. Έκανε αυτό που πρέπει να κάνει. Για μένα αυτό που πρέπει να κάνει ένας παίκτης που μπαίνει από την Ακαδημία, εφόσον έχει δυνατότητες. Ναι. Φυσικά. Και μας έδειξε ότι έχει δυνατότητες. Ναι. Ξεπέρασε το αρχικό του άγχος και έδειξε ό,τι καλύτερο είχε να δείξει, ό,τι καλύτερο μπορούσε να δείξει. Μάλιστα. Κώστα... Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος. Ναι. Και για τη συμπεριφορά. Εκεί που πήγε να τον προκαλέσει ο Τσιμίκας που με ένα χαμογελάκι ηρωνικό έφυγε και δεν έπεσε στην παγίδα. Μου τι τύχνει... να τον προκαλέσει, τον έκανε χαζό τον Τσιμίκα. Στην πινακίδα. Τι να του λείπει. Ναι. Κώστα, αυτό τώρα που απασχολεί τον κόσμο, εννοείται ότι δεν έχει τελειώσει η σεζόν, εννοείται ότι το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι της Κυριακής, ναι. Όχι, εννοώ ότι το παιχνίδι σου είπα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ατυχία, καλό διάβασμα το Φερέιρα στο ξεκίνημα, εγκληματικές τρεις αλλαγές, εγκληματικές ο χρόνος και οι τρεις μαζί και το ότι βγάζει έξω τον Τζόλι, δηλαδή ένας παίκτης είχε ενεργεί και τον έβγαλε έξω. Ναι. Είναι απίστευτο αυτό που έκανε. Αυτοχειρία. Ναι. Κώστα, η επόμενη μέρα τι λέει τώρα? Λέει Χαριλάου, λέει... Λέει Χαριλάου, ναι. Οι δύο αποκλεισμένοι του κυπέλου σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ έχει το στόχο, έτσι, ο Άρης με την εξασφαλισμένη τη θέση για το Europa League έχει μικρότερο κίνητρο. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερο κίνητρο στο παιχνίδι της Κυριακής. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι ένα γεγονός, έτσι. Ναι, ξεκάθαρα. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να απολέσει το δικαίωμά του να διεκδικήσει και να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Θα είναι εγκληματικό εάν δεν γίνει αυτό. Και επειδή πολλοί ρωτούν με Φερέιρα ή χωρίς Φερέιρα να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση, με Φερέιρα δεν υπάρχει ενδεχόμενο αλλαγής. Δεν υπάρχει βούληση αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ για αλλαγή τεχνικής ηγεσίας. Ναι. Για το τώρα μιλάμε. Ναι. Ναι. Για εκεί μιλάμε. Ναι. Μπορεί να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή και να μην υπάρχει ούτε για την Τετάρτη την οψιά. Ναι. Λέω
Τι βούληση υπάρχει? Δεν υπάρχει βούληση για αλλαγή του Φερέιρα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τώρα, τι μπορεί να γίνει μετά από μια εβδομάδα, μετά από τρεις μέρες, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά θεωρώ ότι πάλι το ίδιο θα γίνει. Ναι. Δεν υπάρχει βούληση για αλλαγή τεχνικής ηγεσίας. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρεις τώρα, μετά από τέτοιες ήττες, μετά από τους αποκλεισμούς, αρχίζει η περιέργως ατμόσφαιρα. Ο κόσμος ανησυχεί πραγματικά για το τι θα γίνει. Δικαίως, δικαίως. Και είναι πολύ εύλογο, είναι πολύ εύλογο. Είναι πολύ εύλογο. Δικαίως ανησυχεί, ναι, αλλά ναι, τα πράγματα είναι όπως τα περιέγραψα μόλις τώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Στα της δίκης χθες είχαμε διακοπή, Κώστα, δεν, χωρίς να συμβεί κάτι. Σήμερα. Είναι η εξέλιξη, ο Γεωργίας, ο Γεωργίας τα πράγματα με το όνομά τους, ναι, ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι, για άλλο παιχνίδι, βάση έτσι. Βάση των μαρτυριών, ναι, που υπάρχουν. Ναι. Ναι, δεν έχει σημασία. Ναι, 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 ναι. Και το 3-0 λέει τώρα. Ναι, ναι. Αυτό είναι για το Ολυμπιακό Ζέρια. Ναι. Έσχει, έσχει. Έχουμε άλλη υπόθεση. Έσχει έγινε και χθες το Καραϊσκάκης. Ναι. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα είχε εσχρές, εσχρότητες σε βάρος του πάγκου του ΠΑΟΚ. Εσχρότητες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ναι. Πέταξαν καπνογόνο μέσα από το γήπεδο και ο Παπαπέτρου έκανε το παγόνι. Ο οποίος Παπαπέτρου από τον μπούλινγκ που έχει δεχτεί από τον Ολυμπιακό και από τον οργανισμό Ολυμπιακού θα εξελιχθεί σε γεννήτσαρο στο τέλος. Από τον τίτλο καλύτερος διαιτητής μαζί με τον Σιδηρόπουλο θα γίνει ο καλύτερος διαιτητής του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η εξέλιξη του Παπαπέτρου. Ναι. Άλλος ένας. Εγώ δεν λέω ότι αφήνει τη διαιτησία για τον χρυσό αποκλεισμό, ναι, όμως έχει μερίδιο ευθύνης και ο Κάιπερς με τον Παπαπέτρου. Βέβαια. Μπορούμε, βέβαια, να το αφορούμε επειδή ο Φερέιρα τα γκρέμισε όλα με τις τρεις αλλαγές. Έτερων εκάτερων. Ναι. Του ΠΑΟΚ, ναι, έχουν το μυαλό τους στις διακοπές. Ναι. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Δώσε μου αυτά που πρέπει εσύ και εγώ άλλο τι θα κάνω. Αγωνιστικά ή προπονητικά ή οτιδήποτε. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε να δούμε και από αυτό το στρατόπεδο, από αυτόν τον τομέα εκεί με τα δικαστικά τι θα γίνει. Έχει πει φοβερά απίστευτα πράγματα ο Γεωργίας Κώστα. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου θα είχαμε ραγδαίες εξελίξεις. Πολύ καλά το είπες. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Μάλιστα. Τι να πω. Τι να, δεν μας εκπλήσει πλέον τίποτα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Μάλιστα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το ΠΑΟΚ πρέπει να αντιληφθούν ότι η απώλεια έχουν 0 στους 3 στόχους μέχρι τώρα. Ναι. 0. Οι στόχοι του ΠΑΟΚ ήταν, αν μην πω 4, λέω 3. Ναι. Δηλαδή, το ευρωπαϊκό, ναι. Μήλος, κάποιες ευρωπαϊκές διοργάνωσες, ναι, δεν πέρασε. Που είναι 2 στην ουσία, έτσι. Ναι. Θα πάρει το κύπελλο, δεν το πήρε. Ναι. Άρα έμεινε ένας υποστόχος. Ναι. Δεύτερη θέση. Που δίνει ένα δικαίωμα για τη νέα περίοδο. Ναι. Εντάξει, τι να πω πια. Εδώ είναι μπροστά, είναι τα μάτς. 7 αγώνες είναι πως 7, δεν είναι 7 μάτς. 7 μάτς. Ναι, 7 ακόμη παιχνίδια. Ναι. Ας σεβαστούν την ιστορία τους, ας σεβαστούν το όνομά τους, ας σεβαστούν τον κόσμο που πληγώθηκε φέτος. Πολλά πράγματα. Το ότι είναι τακτοποιημένα όλα τα θέματά τους. Εντάξει, τι να πω, τι να πω. Μάλιστα. Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Εμείς φεύγουμε. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας με πολλά και σημαντικά και σήμερα. Μένετε εδώ στο επόμενο δίωρο, στο πέναλτι, με τον Γιώργο Ζαγόρα. Θυμίζω, Αιγαίων, Ιχθυοπολία 2 και στο Ρεόκαστρο και στο κέντρο με παραίστικο μεζεδοπολείο, εκπληκτική χώρη, πεντανόστιμα, φρεσκότατα όλα και ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, τα πάντα από ηλεκτρική συσκευή εκεί με ειδικά αυτό το διάστημα το γιοτόμι κλιματιστικά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, πρώτο Θεός, αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.